Κυρία Τοντυράκη, σας βρίσκουμε ε, λίγες ώρες ουραστικά μετά την ανακοίνωση από την Super League 2 ότι ο Ηρόδοτος αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Κάνατε μια ίστατη προσπάθεια να καταφέρετε να πληρώσετε τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πληρωθούν, ωστόσο δεν τα, δεν τα καταφέρατε. Ναι, είναι γεγονό, Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Ψυχολογικά δεν είμαι καθόλου καλά, το βλέπετε κι εσείς. Προσπάθησα πάρα πολύ. Ήταν ένα φορτίο μεγάλο για μένα, Δυστυχώ από τον ερασιτέχνη να πάει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι η μέρα με τη νύχτα. Ξεκινήσαμε μία ομάδα από τρει ανθρώπου, εγώ, ο κύριο Καριωτάκη και ο κύριο Τσιριμπή. Ο κύριο Τσιριμπή έκανε πέρυσι, από ό,τι ξέρετε, το απόλυτο στον Ηρόδοτο Πήρε την ομάδα με έξι βαθμού και, και στην ουσία την έσωσε. Είπαμε τώρα να, ξεκινά, να πάμε πάλι όλοι μαζί. Ο κύριο Καριωτάκη είναι γνωστό σε όλους σας. Είναι ποδοσφαιριστής, προπονητής, αγαπάει τον νερό το πιο πολύ από όλους. και έτσι μια ομάδα τριών ατόμων είπαμε θα ξεκινήσουμε και θα πάμε την ομάδα πάλι. Δυστυχώς δεν μας βγήκε όμως το έργο ε, και οικονομικά, αλλά περιμέναμε και άλλα μα ήρθαν. Στην πορεία, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι ξεκινήσαμε με άλλη ομάδα και μετά η ομάδα άλλαξε. Διότι είχαμε το ατύχημα του Προέδρου, δεν βγήκαν τα δελτία από ό,τι θυμάστε, και ότι είχαμε κάνει προετοιμασία με άλλου παίκτε. Έφυγαν οι παίκτε, τελευταία στιγμή πήραμε άλλου λοιπά. Δηλαδή από την αρχή δυσκολευτήκαμε. Έπειτα, ε, άλλα περιμέναμε και άλλα μα ήρθαν. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά έξοδα που δεν τα περιμέναμε, πάρα πολλέ προσφυγέ. Κάθε μέρα και κάτι νέο, βουνό βουνό για μένα, που δεν ήξερα κιόλα. Ε, αναγκαστήκαμε και πήγαμε του παίκτε και μείνανε σε ξενοδοχείο. Ήταν πάρα πολλά τα λειτουργικά και εκεί, τα, το ξενοδοχείο. Τα, το φαγητό των παικτών θέλαμε 1800 γεύματα περίπου το μήνα. Δηλαδή και σαν λειτουργικά έξοδα ήταν πάρα πολλά και αβάστακτα. Περιμέναμε από το κράτο πράγματα και έσοδα τα οποία δεν ήλθαν κάπου στα μέσα του Γενάρη, γύρω στα 270 χιλιάρικα από το στοίχημα. Εμείς ε, μετά πήγανε 160, μετά 70 και στο τέλος ο Ηρόδοτος απορρίφθηκε από αυτή, επειδή δεν υπήρχε την που υπήρχε. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, Δυστυχώ δεν τα κατάφερα. Όσο και αν προσπάθησα, νιώθω πάρα πολύ άσχημα απέναντι στο προάστιο, στην ομάδα, στους παίκτες θεωρείτε ότι αν αυτή τη στιγμή τόσο ηρόδοτο και όχι μόνο γιατί δεν είναι μόνο ηρόδοτο, είχε παραλάβει αυτά τα χρήματα τα οποία έχει γίνει. Ολόκληρη ιστορία να το θέσουμε έτσι. Οι ομάδε είχαν αναποθέσει τι ελπίδε του σε αυτά τα χρήματα, είτε για προσφυγέ είτε και για το μέλλον. Πιστεύετε ότι έχει και μια ευθύνη το κράτο γι' αυτό. Νομίζω ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει το κράτο. Γιατί όλε οι ομάδε είχαν κάνει ένα προπολογισμό. Υπολογίζαν σε αυτά τα έσοδα. Και φανταστείτε τώρα, 270.000 δεν είναι και λίγα. Αναμφισβήτητα λοιπόν τη μεγαλύτερη ευθύνη για μένα την έχει το κράτο. Γιατί και εμεί, αν ερώτωσαν, είχαμε αυτά τα έσοδα, σίγουρα θα είχαμε τελειώσει τη σεζόν. Και, θα είχα... και μπορεί και χωρί χρέο. Αυτή τη στιγμή, πέρα από το χρέο που μένει στι πλάτε μου, οι προσφυγέ που σίγουρα θα έρθουν, έχω και, ένα... και κάποια πρόστιμα, αβάστακτα. Εσεί, αυτή τη στιγμή, παρόλο που η ομάδα αποβλήθηκε, έχετε κάποια χρέη στι πλάτε σα, όπω δηλώσατε. να σα πω, θα με κυνηγάνε, ναι, πρέπει να δουλέψω τρει ζωέ για να ανταπεξέλθω στα έξοδα που έχω τώρα. Είναι μια απάντηση στο γιατί ο Ηρώτατο έμεινε εκτό στοιχήματο, εκτό εκτός, των χρημάτων του στοιχήματο. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό, Υποθέτω επειδή δεν είχαμε ανανεώσει την εγγυητική. Εγγυητική υπήρχε. Απλά δεν την είχαμε ανανεώσει. Όπω οι υπόλοιπε ομάδε, δεν πήραμε το πενταήμερο. Επειδή μας είχε, ε, κάποιο παίκτη από πέρυσι την είχε μπλοκάρει. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά και γενικά και στον κόσμο τη Νέα Αλικαρνασού. Κοιτάξτε τώρα. Ο κόσμο τη Νέα Θελκαρνασού δεν στάθηκε δίπλα μου. Εγώ άλλα περίμενα. Εγώ είμαι από εδώ. Εμένα πρέπει να στηρίξουν. Εμένα και τον κύριο Καριωτάκη. Σε αυτή την προσπάθεια. Όταν έχει μια ομάδα Super League 2 και κόβει 25 εισιτήρια και 30, αμή τι άλλο, πώ θα σωθεί αυτό ο ηρόδοτο. Πώ θα σωθεί αυτή η ομάδα. Όταν αγοράζει τα εισιτήρια 150 ευρώ και πουλά τα εισιτήρια 200 και έχει για να παίξει ομάδα από 3 έω 5 κάθε εβδομάδα, εννοείται πώ μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί με τίποτα. Δηλαδή, αν ο φύλαθρο κόσμο δεν είναι δίπλα στην ομάδα, στην εκάστοτε ομάδα, δεν λέω μόνο τον Ηρόδοτο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει έσοδα. Περιμένει από το κράτο, αλλά περιμένει και από του δικού σου εδώ. Δηλαδή δεν υπήρχαν χορηγίε, δεν υπήρχαν ταμπέλε, δεν, δεν πούλησα μισητήρια. Εγώ έμεινα μόνη μου, με όλη τη σημασία τη λέξεω. Δεν είχα δηλαδή ούτε. Πολλέ φορέ παραπονέθηκα ότι ένα δεν με πήρε τηλέφωνο, μου πει πώ πέφτει η καθημερινότητα, πώ βγαίνει, πώ μπορεί. Αυτό είναι το παραπονό μου. Τώρα όμω κοιτάζουμε μπροστά, λυπάμαι για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή, αν το ήξερα, ειλικρινά σα μιλάω, θα, δεν θα είχα κάνει τι καινούριε μεταγραφέ. Θα είχα πει στα παιδιά όλο τον Ιανουάριο να φεύγανε, να βρίσκανε ομάδε. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Η εγγυητική που έχει μείνει, στην εγγυητική μάλλον έχουν μείνει κάποια χρήματα. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο, να δω τι ποσό έχει μείνει και πώς μπορώ να καλύψω τους παίκτες που έχω τώρα. Γιατί είναι... άλλοι είναι παντρεμένοι, άλλοι είναι ελεύθεροι, καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Θέλω να πω ότι λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη.